1893 και 845 του ιδίου έτους, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών. Προτού να αρχίσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική συνεδρία της Επιτροπής μας, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες ως πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι πιθανόν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, μια συνεδρία στην οποία παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός, αλλά και έξω από τη χώρα μας. Είναι προφανές... Με συγχωρείτε, ναι... Κοιτάξτε κύριε Καμένε, ηρεμήστε κύριε Καμένε, ηρεμήστε κύριε Καμένε. Να κάνω μια δήλωση εγώ... Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Καθίστε να κάνω μια δήλωση. Όχι, η δήλωσή μου κύριε... Κύριε Καμένο, η δήλωσή μου προηγείται, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Καμένο. Η δήλωσή μου προηγείται ως Προέδρου της Επιτροπής. Μετά θα το πείτε. Λοιπόν. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση. Καταλαβαίνουμε όλοι τη σημασία της. Και νομίζω ότι έχουμε όλοι μια μεγάλη υποχρέωση, εθνική υποχρέωση και ευθύνη να έχουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου και να αποφύγουμε δηλώσεις οι οποίες επιβαρύνουν μια βαριά, ήδη βαριά και έφλεκτη ατμόσφαιρα. Εγώ σαν πρόεδρος της Επιτροπής θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις και μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Η πρώτη είναι η εξής. Είμαι διατεθειμένος να έχω την ευρύτερη, πιο ελεύθερη, δυνατή συζήτηση που μπορεί να γίνει σε αυτή την Επιτροπή. Ως πρόεδρος θα κρατήσω απολύτως την ουδετερότητα της θέσεώς μου και θα προστατεύσω την ελευθερία του λόγου για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανταλλαγή απόψεων. Η δεύτερη παρατήρηση είναι εξής. Ταυτόχρονα, ως πρόεδρος, δεν θα επιτρέψω ύβρις, ακραίες μυσαλόδοξες εκφράσεις, προσωπικές ad hominem επιθέσεις ή οτιδήποτε άλλες απρέπειες ή προσβολές. Νομίζω με αυτές τις δύο αρχές ότι έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία λόγου και ανταλλαγή απόψεων. Αλλά ταυτόχρονα κρατιόμαστε μέσα στα πλαίσια μιας ευγένειας και ευπρέπειας που αρμόζει και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Μας προδιαθέτεται άγρια, κύριε Πρόεδρε. Πώς, τι είναι αυτά που λέτε? Με συγχωρείτε. Πρώτη φορά έχει γίνει.